Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Έκτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο του Development 2. Τα πανδεράκια φιλοξενούν την Black Mappa. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται κοντά στις βαθμολογίες. Στο 2-3 βρίσκονται και οι δύο μέχρι στιγμής. Το Black Mappa είναι τώρα στην επίθεση, το οποίο την περασμένη αγωνιστική υποχρεώθηκε σε ΙΠΑ από τους All Blacks με 47-50. Από την άλλη, μεγάλη νίκη για τα πατζεράκια στην τελευταία αγωνιστική, όπου το Κράτσαρ με μυθική ανατροπή του Αναγκασιακού με 51-56 άφηκε στις δύο πρώτες επιθέσεις. Διπλέξε πάνω στην παρακατοχή, ωστόσο παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Οι φιλοξενούμενοι που σήμερα έχουν κατέβει με 7, αλλά από την άλλη Λαός από τα πανδεράκια, όπως μας είπε και ο coach της ομάδας, ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, σήμερα έχουν αντεβάσει δεκάδα και θέλουν να ξεκινήσουν να κόβουν σιγά σιγά κάποιες κακές συνέδειες που έχουν, για να δούμε αν σήμερα θα είναι η αρχή. Κατσιγιάννης παρά στη γωνία, αυτό το κλειδεράκι με μεγάλη καμπύλη από τον Ευχαριστώ. Φάουλ ψηλά, πρώτο της αναμέτρησης είναι από τα πανδεράκια. Επαναφορά από το πλάι με τον Παπαναστασόπουλο. Μαλιγιάννης, Σταυρωτές, πάει την μπάλα έξω, μπάλα στη γωνία για 3. Δεν έχει το σκορ από την γραμμή των 6.75 ο κριτικός. Κατοχή για τα πανζεράκια. Πάγκαλος, μπάλα 45, Μαλιαρός 6 δεύτερα απομένουν, ωραίο drive, αλλά το τελείωμα από τον Κατσιγιάννη. Ωραία πάσα, η Black Mappa είναι αυτή που θα ανοίξει το σκορ. Πρώτη, 2 πόντι, διαχειρός για Ναράκη. Μηδέν 2 στα πρώτα 2,5 λεπτά, για 3 δεν απαντάει από την κορυφή. Ο Κατσιγιάννης είδε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο χρόνο έξω και οι κίτρινοι με τις ολοκένουργες κίτρινες εμφανίσεις. Μαλιγιάννης, αλλά χαμηλά, κερδισμένο φάουλ και ευκαιρία για 2 βολές για τον Γιαναράκη. Πρώτη. Άσος και η δεύτερη. Αμυντικό rebound από τους κίτρινους. Μαλιαρός θα κερδίσει το φάουλ. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τα πατζεράκια. Σκέφτεται, θα το πάρει για 3, αστοχή με ταμπλό, rebound ψηλά από τον Παπαναστασόπουλο. Ωραία, πάει στο κόψιμο, μέχρι μέσα, αυτό όμως τελείωμα με το αριστερό από τον Παπαναστασόπουλο. Κατσιγιάννης. Πάλας αφήνει τον Κατσιγιάννη, που σηκώνεται για 3 και αστοχή, ανοίγει το σκορ για τα πανζεράκια. Τρία δύο.
Πάει τον γόρτη δεσμότητα του σε φιλοξενούμενη μετά από 4 λεπτά. Ωραία, πάσα πίσω από την πλάτη. Αλλάστο το τελείωμα από τον Εσυλιαδί. Πολύ ωραία έμπνευση εδώ του γκάρτ της Black Mappa. Πάλας διστάζει. Παίρνει την παραστό ψηλό. Πάνταλος για 2, αστοχή, rebound από τον Κυντικό. Ωραία πάσα, άλλη ούψη συνεργασία. Αστοχική αυτή. 2. Τουλάχιστον στα χαρτιά πολύ όμορφες φάσεις από τα χέρια τον φιλοξενούμενο, ο οποίος όμως εγκατέλειψε σε καλάθι. Καστιγιάννης για 2, εύστοχος ξανά με ταμπλό. 5-2. Στα πρώτα 4,5 λεπτά εδώ στο φριά. Στον τηλεχειρόφερνο, εύστοχο από τις 45. Διαχειρός Μαλιγιάννη. Πρώτο τριποντάκι και για τους φιλοξενούμενους. 5 όλα. Ένα παντανή κίτρινη. Ξεχασμένος. Αλλά άστοχος. Στην αντίπερα όχι ο Καλογεροπουλός. Καθιάννης. Σάμινα ζώνης. Στημένη η Black Mappa. Πάντολος υποδέχεται την μπάλα. Σε δηλειώνει τη φάση, αλλά θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Αλλαγές για τους κίτρινους μέσα. Αυτζής στην θέση του Κατσιγιάννη. Άστοχη πρώτη από τον Πάγκαλο. Έστοχη δεύτερη, μία στιγμή τον Τζιλό. Μέσα. Ο αδερφός θα υποθέσω. Ο Δημήτρης ο Πάγκαλος. Ο Ελευθέρης θα πάρει τη θεανά στον πάγκο. Κερδισμένο φάουλ που δόθηκε χαμηλά. Γκολ φάουλ είναι. Πάνω στην προσπάθεια έγινε το φάουλ. Ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Γιαναράκη. Εστοχική η βολή. 5 πόντους Γιαναράκη του παιχνιδιού. Μέσα ο Σίλας, έξω ο Γαλαγερόπουλος. Αυτής Μαλιαρός ψάχνει τις επιλογές του. Μπαλαφάνει στη γωνία στους για 3. Άστοχος από τον Αυτζή, νέα 14, τόσο για τα παντεράκια. Μαλιαρός, κλείνεται. Τζάμπολ έχουμε. Κατοχή περνάει στους φιλοξενούμενους. Ακόμα μια αποτελεσματική άμυνα για την Black Mappa. Μαλιγιάννης για 2 από τους Σομπολών, άσχημα. Από τον Κρητικό σε δεύτερο χρόνο είναι ξανά εκεί για να δώσει τη λύση ο Γιαναράκης. Μέχρι τα υπόντι του 6-10 προβάδισμα 4 πόντων για την Black Mappa. Πάλλας. Πάγκαλος θα κερδίσει το φαουλ ψηλά από τον Σλαϊδί. Επαναφορά από το πλάι για τους κίτρινους. Μέσα ο Πάφος για 2 ανάσεις στον πάγκο και ο Μαλιαρός.
Τα παντζαράκια σήμερα έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του πάγκου σε σχέση με την Black Mappa. Εύστοχος είναι μεταξύ για δύο γκάνις. Ρίχνει στους δύο την διαφορά. Μαλιγιάννης το σκέφτηκε να πέρασε πάσα του χαμηλά. Κριτικός για δύο, αστοχή, αμυντικό rebound και προϋποθέσεις εμπλιασμού για τα παντζαράκια. Πάλος ξεφεύγει, βλεγοέρα τον Πάγκαλο. Δύο ωραίοι πόντοι για τους κίτρινους. Όλα στα πρώτα 8 λεπτά. Μαλιγιάννης μέχρι μέσα, αστοχή. Rebound από τον ίδιο. Κριτικός. Αστοχή. Κριτικός από το λίγο που έχω δει μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι αποτελεί περίπτωση καλού σουτέρ. Η τεχνική του είναι πολύ καλή. Γιατί από την άλλη ο Παλάς θα αναμάξε που μιλούσε για τα τρίποντα και είπε ας βάλω και ο ένα. Κριτικός. Πέρασε την μπάλα χαμηλά. Σουτ για τρεις. Σας έλεγα. Φαίνεται ο άνθρωπος. Δεύτερο τριμποντάκι για τους φιλοξενούμενους, ένα είδε έχει ήδη ο Μαλιγιάννης. Προβάδισμα δύο πόντων ξανά για την Black Mappa. Αλλά για τους φίλους μέσα ξανά. Κατσιγιάννης έξω. Ο Πάλας. Μέσα και ο Γιαναράκης. Ο Νικόλαος το δόγμα δεν θα προκειμένετε για την Black Mappa. Ένα και για 15 απομένει. Φάουλ ψηλά από τον Κατσιγιάννη πάνω στον Μαλιγιάννη. Τρίτο φάουλ για τα παντζαράκια. Δύο έχουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Μαλιγιάννης. Μαλιγιάννης πάει από δεξιά. Καθαρή άμυνα του Κατσιγιάννη. 4-4 που μένουν στο ρολόι για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Οι φιλοξενούμενοι. Κριτικός. Πέναλτι. Από την ώρα που το είπα τα έχει βάλει τα τριποντάκια του. Νομίζω ότι τον κατάλαβα καλά. Άστοχο το σουτ από την άλλη. Διαχείρωση Χαριστού. 11 δεύτερα που μένουν για τα παντζεράκια τα οποία λογικά θα έχουν να διαχειριστούν άλλη μία επίθεση πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ετοιμάζεται και ο Λεφρής ο Πάγκα για να μπει στο παρκέ. Κατσιγιάννης. 5 δεύτερα απομένουν. Διφλέξουν το κριτικό πάνω στην μπάλα. Κατσιγιάννης. Περνάει και δείχνει το φάουλ. Δύο βολές για τον γκάρντ των γηπεδούχων. Μέσα ο Πάγκαλος στη θέση του Πάφου.
άσχετες συμβολές. Τελευταίο μισό λεπτό. Κεντρικός. Παίρνει ο screen, παίρνει την μπάλα ωραία χαμηλά. Δύο ακόμα πόντι από τον Βάγκλη τον Γιαννεράκη. Δέκα δεύτερα για τα Πανδεράκια. Κατσιγιάννης. Πάγκαλος δίνει τον αδερφό του. Ωραία πάσα στο κόψιμο. Η μπάλα βγαίνει εκτός από τα χέρια του Γκάνι. 1,4 στο ρολόι για την Black Mappa, η οποία λογικά κλέψιμο, αλλάζω το τελείωμα από κάτω από τον Γκάνι. Τέλος δεκαλέπτου. 13-18 μπροστά η Black Mappa. Δεύτερο δεκαλέπτο στη Σοφρία. Πρώτη επίθεση για τα Παντζεράκια, τα οποία βρίσκονται πίσω στο σκορ με 13-18. Πάγκαλο δεν τελειώνει την πάση από κάτω. Αμυντικό rebound από τον Γιαννάρα και τον Στέλιο. Τον Νικόλαο, τον βάζω τον άνθρωπο. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Παπαναστασόπουλος παρά στην κορυφή στον Καλογερόπουλο. Συνδικός σηκώνεται για 2, αλλά αυτή και η φλήξη του χρόνου. Αμυντικό rebound από τον Χαριστό. Γιάννης από την 45, από την 45. Εξαιρετικό rebound και νέα 14 για τους κίτρινους, οι οποίοι όμως πέφτουν σε παράβαση. Πολύ συνήθις, πολύ συνήθις για το συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, πάτησε γραμμή. Εκεί ο Καλιακούδας. Κριτικός, αστοχή για 2, μπάλα βγαίνει εκτός. Επίθεση ξανά για τους κίτρινους. Καθηγιάννης, σφλιπκέ έξω, σημαίνος και εύστοχος από την γωνία, ευχαριστός. Κλέψιμο για τα Παντζεράκια, τα οποία μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το σκορ. Πάγκαλος και δυσμένο φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι αν πήγαινε να τελειώσει η φάση εκεί, ίσως να έπαιρνε και το μέγιστο. Όπως και να έχει, δύο ελεύθερες βολές για τον Δημήτρη τον Πάγκαλο. Άστοχη πρώτη. Επίθεση του φιλοξενούμενου με χειρόφωνο για 3 άσχημα του Στάκη. Του Μαλιγιάννη, αμυντικό rebound και η μπάλα στο χέρι του Κατσιγιάννη. Καλιακούδας επιστρέφει τον Κατσιγιάννη, ο οποίος σηκώνεται για 2, αλλά αστοχή από το ύψος του elbow. Μαλιγιάννης στην ψηλά από τον Παπαναστασόπουλο για 3, παραλίγο να βάλει τρυποδάκι με ταυλό από την κορυφή. Ο Γαλογερόπουλος φάνηκε άτυχος, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάγκαλος για 3, ούτε εκείνος. Λοιπόν, από τον Γιαννεράκη. Γιαννεράκης μέχρι μέσα, έστοχο του Δεράκη. 2 πρώτοι πόντοι για την Black Mappa. Black Mappa.
Γέφυρος Νικόλα, Γιαναράκη. Για τρεις άσχημα. Από τον ευχαριστώ. Black Mamba θα περάσει στο κέντρο. Φλαϊδής. Μαλιγιάννης. Ψάχνει την πάσα. Βρίσκεται τον ελεύθερο Γιαναράκη. Βρίσκονται για δύο. Αστοχή. Μπαλά. Βγαίνει εκτός στη λήξη του χρόνου. Κατοχή για τα παντζαράκια και επίθεση μετά το time out. 17-20 προβάδισμα 3 πόντων για την Black Mamba στο πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε το time out. 6-25 μένει στο ρολόι για την λήξη του χρόνου. Μπροστά με προβάδισμα 3 πόντων μέχρι στιγμής. Η Black Mamba έφτασε από την ποντάκι από την γωνία από τον Μαλιαρό. Μειώνει στον πόντο η ομάδα του coach Στόπουλου. Μαλιάννης, κλέψιμο και ευκαιρία για τα παντζαράκια να προσπεράσουν. Ευχαριστός Μαλιαρός, δεν υπονέχει την μπάλα πως ήθελε. Μπάλα βγαίνει εκτός, κατοχή περνάει στην Black Mamba. Ωραίο κόψιμο. Έχει κλειστεί εκεί. Ο Παπαδόπουλος ψάχνει την πάσα. Ακόμα ένα κλέψιμο για τα παντζαράκια. Καλιακούδας. Παγκαλός υποδέχεται την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. Ο Γιαναράκης θα το χρεωθεί. Ο οποίος φαίνεται να χτύπησε στο πόδι. Όλα καλά από ό,τι φαίνεται. Επαναφορά από την baseline για τους κίτρινους. Ωραία προσπίση. Split και έξω. Ευχαριστός για τρεις. Άστοχος. Επιθετικό rebound και 9-14 κατά παντζαράκια. Πάλας. Σουτ για από την κορυφή. Άστοχος. Από την Καλιακούδα. Γιαναράκης. Ωραία πάσα. Καλογερόπουλος. Δύο εύκολοι πόντοι για τους συλλεξιονούμενους. Οι οποίοι μέχρι στιγμής νομίζω οδηγούν τα πράγματα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Η ζώνη τους έχει βγει και βρίσκουν εύκολους πόντους στον εμβολιασμό. Τρεις αλλαγές για τους κίτρινους μέσα. Πάφος, Γκάνης και Αυγής έξω. Ο Χαριστός. Ο Πάγκαλος και ο Καλακούδας. Black Mamba, η οποία αν θυμάμαι καλά συμμετείχε και στο φετινό summer στην χαμηλότερη κατηγορία, στην development, και έβαλε πολύ δύσκολα τους λυκούς. Θυμάμαι μια πετάδα που ή μια εξάδα στο βασκετάκι είναι που σκέφτει δυσκολέψει πάρα πολύ. Σουτ από τη γωνία, άσχημο. Από τον Πάλα. Καλογερόπουλος. Μέσα, δύσκολη προσπάθεια και ρισμένο φάουλ. Ωστόσο για τον Ευαγγέλη τον Γιαναράκη. Αλλά για την Black Mamba, μέσα ξανά ο κριτικός στην θέση του Παπαναστασόπουλου. Εύστοχη πρώτη. Αυτοχή η δεύτερη. Επιθετικό rebound. Και 9-14 για
για τους φιλοξενούμενους. Για 2-3 γρήγορη πόντι από τον Βάγκελ του Γενεράκη. Πάλας Μαλιαρός θα δοκιμάσει το χέρι του και θα αποδυσκολεί εδώ πέρα να πω θα ευστοχίσει. Έκανε όμως δουλειά ο Πάλας. Ωραίο αριστερό που άφηκε ωστόσο από τον Γεναράκη. 21-26 πίσω με 5 πλέον τα Παντζεράκια, με 2-57 να μένουν στο ρολόι. Γκάνης σηκώνεται για 3 αστοχή. Επιθετικό rebound και 9-14 κατά τους κίτρινους. Μαλιαρός από την γωνία. Διακρίσισε μακάριστος αλλά άσπρος από την γωνία του Αλογερόπουλος. Αυγής Πάλας. Ωραία πάσα. Αυγής αυτοτελείωμα. Μακρινή πάσα και βήματα συνέχεια από τον Γεναράκη, ο οποίος πήγε να δώσει ωραία στο κόψιμο του κριτικού αλλά δεν πρόσεξε λίγο πως τοποθέτησε τα πόδια του. Επαναφορά από την baseline για τα Παντζεράκια. Time out 21-26, 2,7 απομένουν στο ρολόι για την λήξη του μηχρόνου. Επιστρέφουμε το time out. Αυτής επαναφέρει και πάλι σπινάει το κέντρο. Πάλας με hand off στον άστοχο για 3. Κάνει πασενδιασμού. 2 εύκολη πόντι ακόμα για τον Καλογερόπουλο. Στους 4 ο Χρήστος. Αυτός μένει τελείως ξεμαρκάρος αλλά διστάζει να σηκωθεί. Πάλας, Μαλιαρός. Βήματα, κατοχή ξανά για την Black Mappa. Black Mappa στο σύν 7 πλέον. Στυλ παιχνιδιού που έχει επιλέξει μέχρι στιγμής της Βιέννη. Μάλλον για κάτι τέτοιο μου μιλούσε στην αρχή ο Χρήστος Καλογερόπουλος, ότι θέλουν να προσαρμοστούν. Η ζώνη είναι ένας καλός τρόπος να αμυνθείς όταν δεν έχεις την ευκαιρία του πάγκου και συνήθως οδηγεί και σε γρήγορες επιθέσεις μπροστά. Τα Παντζεράκια όμως έχουν και αυτοί ένα σημαντικό πλεονέκτημα που είναι οι ανάσες, τις οποίες κάποια στιγμή θα μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν. 2 ακόμα πόντι από τον Ευάγγελο του Γιαννάκη. Φτάνει στους 5. Ο Κούλιος και ο Καλογερόπουλος με 4 οδηγούν την κούρσα μέχρι στιγμής για την Black Mappa. Πάγκαλος αστοχή για 3. Αμυντικό rebound από τους προσκαλούμενους. Καλογερόπουλος 2 ακόμα πόντι με την ίδια στραγή που έχει ακολουθήσει η Black Mappa σε όλο το δεκάλεπτο. Τελευταία 30 δεύτερα. Δεν πήγε το give and go, κλέψιμο για την Black Mappa. Για να ανάγκης μέχρι μέσα, δεν τελειώνει τη φάση. Αλλά φεύγει γρήγορα στο εμφυδιασμό. Πίνει ωραία. Και δύο φάουλ και δύο ελεύθερες βολές για τον Γιάννη τον κάνει.
η πρώτη. Άσκηση και η δεύτερη. Ποδοσφαιρικό stop. Εδώ που του κάνει τα τελευταία 9,6 στην διάθεση του Black Mappa. Κριτικός. Δεν πέρασε η πάση πλέξη από το Μαλιαρό. Μπάγκαλος, όμως τελειώνει. Αυτό το τρυποντάκι. Τέλος δεκαλέπτου. 21-32 προβάδισμα, 11 πόντων για την Black Mappa. Δεύτερο μέρος εδώ στη Σοφία. 21-32 μπροστά μέχρι στιγμής η Black Mappa, η οποία έχει την πρώτη επίθεση. Μαλιάνης για το Γιαναράκη, ο οποίος υποδέχει και την μπάλα. Ωραία πάσα, 2 βιαστικά. Αφήνωσε εδώ ο κριτικός. 32 παραμένει. Για 3, άστοχος ο Χαριτός στην πρώτη προσπάθεια. Γιαναράκης σηκώνεται για 2, αστοχή, rebound. Από ποιον? Λυκά, από τον Καλιακούδα. Ποιος είναι και την μπάλα και τον δίνω φάουλ χαμηλά από το Μαλιαρό. Και τον δίνω φάουλ ακόμα ένα, παραλίγο να βάλει πολύ δύσκολο καλάθι ο Γιαναράκης. Ο οποίος ηγείται της επιθετικής προσπάθειας της ομάδας του μέχρι στιγμής. Έφτασε η πρώτη. Αυτό η δεύτερη. Αμυντικό rebound και επίθεση για τα Μαντζαράκια. Για να αποκορεί από σκούτσι λίγο για να για να ράξει, ζήσετε στους 15 παρακαλώ. Ωραία προσπίση, Κατσιγιάννης. 3 δεύτερα. Θα δοθεί και πάλι στους φιλοξενούμενους. 15 πόντι. Με πολύ καλά ποσοστά βλέπω. 2-5 βολές, 5 στα 10 δίποντα, 1-1 τρίποντα. Κλέψιμο και 2 εύκολοι πόντι. Για τον ευχαριστώ. Η άμυνα των κίτρων αποδίδει. Time out από την Black Mappa, η οποία βλέπετε να ζορίζεται από την άμυνα των κίτρινων και θέλει να τους κόψει το ρυθμό. Επιστρέφουμε το time out. Καβοκή στα Παντζαράκια. Μπάλα στο περίεργο, μπάλα στο Μαλιαρό, η μπάλα του φεύγει κατά από τα πόδια, κατοχή περνάει στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι από εδώ και σε αυτούς λογικά θα έχουν να διαχειριστούν την πίεση που θα ασκήσουν ψηλά. Οι κίτρινοι. Μαλιάνης. Είναι ψηλά από τον κριτικό, Μαλιγιάννη θα του περάσει την μπάλα, τα καταφέρνει. Μαλιαρός πιέζει ψηλά. Κριτικός. Πάνω τελειώνει. Κριτικός να σκοτεί. Το κάνει. Αλλά τα Παντζαράκια θα βγάλουν και αυτήν την άμυνα. Επαναφορά από τον πλάι. Με τον ευχαριστώ. Γιάννης
Μπάγκαλος αφήνει στον Πάλα, ο οποίος δοκιμάζει το χέρι του, αστοχή. Rebound και κερδισμένο φάουλ από τον Μαλιγιάννη. Μπέλα βγαίνει εκτός από τα πόδια του Χαριστού. Έξω ο Μαλιγιάννης, μέσα ο Γιαννανάκης, ο Νίκος για την Black Mappa. Επαναφορά ο Γιαννανάκης, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει ακόμα δύο βολές. Εύστοχη η πρώτη. Στους 17 πλέον ο Βαγγέλης. Άστοχη η δεύτερη. Μικρό rebound και μικρό φάουλ. Ακόμα δύο βολές για το κεντρικό. Για τα παντζεράκια έξω ο Μαλιαρός. Έστω και πρώτη για το βελτικό. Έστω και η δεύτερη. Τρία-36, προβάδισμα 13 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Μπάγκαλος γυρνάει, δύσκολο κουτ, ο αδερφός στο rebound, αδερφός του βράει εκείνος, δύο πόντι για τον ελευθερ τον Μπάγκαλο. Πάουλ ψηλά. Καδοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους, επαναφορά από το πλάι. Τέσσερα-τέσσερα. Επιμέρους σκορ στα πρώτα 3 λεπτά του ισοφριά. Γιαννανάκης. Σκόνται για 2, εξοχή ξανά. Με ένα ωραίο fade away. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον γκάρντ των γηπεδούχων. Μέσα ο Γκάνης ξανά στην θέση του Πάλα. Δύο ελεύθερες βολές για τον Εμμανουέλ Κατζιγιάννη. Αστοχή πρώτη. Και η δεύτερη. Μια σκέτα του Κατσιγιάννη. Συλλαεδής. Μπάλα περνάει το κέντρο. Καδοχή, ωστόσο περνάει τα παντζαράκια. Η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Νικολα... του Κρητικού, ο οποίος θα περάσει και στον πάγκο μέσα στη θέση του ο Παπαναστασόπουλος. Κατσιγιάννης. Πάγκαλος για 2, αστοχή, εκπληκτικό rebound. Ούτε ο Γκάνης θα προσυλλήσει.
Πάγκαλος, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές για τον Δημήτρη. Μαλιγιάννης και από τον Γιαναράκη. Έχει και ο Παπαδοπούλου με δραστήριο. Μαλιγιάννης βρήκε χώρο στο 13, αλλά στο εξέ. Rebound από τον Χαριστό. Γκάνης ξεφεύγει, πάει μέχρι μέσα και βρίσκει το φάουλ. Μέσα ξανά ο Πάλας. Στην θέση του Λεφέρ του Πάγκαλου, στην γραμμή της φιλανθρωπίας και με τη σειρά του ο Γκάνης. Αστοχή πρώτη. Μπήκαν πιο γρήγορα η κίτρινη. Οπότε κατοχή περνάει ξανά στην Black Mappa. Με τον Μαλιγιάννα κατεβάζει. Γιάννη ψάχνει την πάσα από τον Γιαναράκη, ο οποίος ξεφεύγει. Δεν θα βρει το πάση, νομίζω θα το κάνει αυτό ο αδερφός του. Τον φάουλ. Δύο πόντι για τον Νίκο τον Γιαναράκη. Και μια συμπληρωματική βολή για εκείνον. Έτσι και η βολή. Πάλας. Καλώς για τρεις. Το σουτ μπήκε. Εγώ μπορεί να έχει ένα κενό εκεί πέρα το στεφάνι. Όχι το στεφάνι, το διχτάκι. Είναι αλήθεια. Μάλιστα. Περίεργα πράγματα εδώ στη Ζωφριά. Όπως και να έχει κατοχή για την Black Mamba, η οποία προηγείται το σκορ με σύν 14. 4:50 μένουν στο ρολόι. Καστιγιάννη, φάουλα του Μαλιγιάννη. Επαναφορά με τον Πάλα από τον πλάι. Ευχαριστώ. Γιάννης, δίστασε αυτό το πήγα 3, πήγε μέχρι μέσα. Έχω 6, τον ευχαριστώ. Ελαφρώσουμε βήματα. Από το πλάι, επαναφορά. Μέσω αυτής στην θέση του Κατσιγιάννη. Καλογερόπουλος. Παπαναστόπουλος, με την Ευκλάτη.
κλείνεται, πάει έξω το Γενναράκι. Δύσκολο του Αποκίνων, θα σου πω. Ευχαριστώ. Σηκώνεται για τρεις, αρκετή. Μαλιγιάννη στο rebound και τριζόνο φάουλ. Πέμπτο μάτι για τα Παντζαράκια, γεγονός που οδηγεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας τον Μαλιγιάννη. Οποιοδήποτε φάουλ και αν κάνουν οι κίτρινοι στα υπόλοιπα 4 λεπτά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και αυτή και τα black mappa, και τα black mappa και η black mappa θα πρέπει στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου να προσέξουν λίγο με τα φάουλ. Έφτασε η πρώτη. Έφτασε και η δεύτερη. Δύο πόντι για τον Μαλιγιάννη. Παλάς. Καλιακούδας, περνάει την μπάλα χαμηλά. Πέμπτο φάουλ και για τους φιλοξενούμενους. Στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Γκάνης. Μαλιγιάννης περνάει από το screen. Πάσα περνάει στον κριτικό, ο οποίος αμπίνει ωραία στον Παναστασόπουλο. Φάουλ. Όχι φάουλ, βήματα. Το φάουλ ήρθε στη συνέχεια. Κατοχή για τα Παντζαράκια. Μαλιαρός, αυτό το shoot, αυτό και το follow από τον Γκάνι. Τζάμπολ, κατοχή. Παραμένει στους κίτρινους. Πάλας. Βήματα, με τα οποία χρεώνεται ο Αυζής. Μαλιγιάννη θα ανεβάζει. Έχετε για σκέριν ψηλά ο Γιαννάρακης. Παπαναστασόπουλος περνάει στον Καλογερόπουλο. Έξι δευτεράμενη στο ρολόι. Καλογερόπουλος πάσαμε από την πλάτη στον Μαλιγιάννη. Αστοχή. Αποτελεσματική άμυνα από τους κιτρινούς. Μέσα στο Λαϊδής. Έξω για δύο ανάσα ο Μαλιγιάννης. Για τρεις. Άστοχο το τυποδάκι από τον Αυτζή. Λυπάμαι τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος περνάει. Λυσοκίνδυνη πάσα, δεν πέρασε τελικά η πάσα του Χρήστου. Δίστο σκέφτεται, θα το πάρει, αλλά θα αστοχίσει. Φιλαϊδής ρίχνει το τέμπο. Λίγη παραπάνω ψυχραιμία χρειάζεται εδώ από τους φιλοξενούμενους. Άστοχος από τις 45 κριτικός. Αλλά νέα 14 το rebound της Λαϊδή. Goal foul. Για μας κάνει.
μάλιστα. Δικό μου το λάθος, δεν ήταν goal foul. Επιθετικό foul από τον Παπαναχρυσόπουλο. Επηρεάστηκα από τους πανηγυρισμούς στον πάγκο της Black Map, εγώ. Ένα και 45 πίσω με 15 πόντους τα Παντζεράκια που είναι τώρα στην επίθεση. Κάνει στην αυτή πάσα, κλέψιμο από τον Σλαϊδί. Γιαννάκης, δύσκολη προσπάθεια, επιτυχώ είπα τον αδερφό του. Δύο βολές για τον Ευαγγέλη τον Γιαννάκη. Βαγγέλη στην τρίτη περίοδο. 1 και 10 στο ρολόι από τη γωνία. Χαριστός Αυκός. Λιβάντο Γιαναράκη Παδοκυρόπουλος. Το ίδιο πράγμα κάνει όλο το βράδυ. Είναι η λύση στον εχνιδιασμό για τους φιλοξενούμενους. Για δύο έξω από την μέση απόσταση του Γαλακούδας. Δεν απαντάμε. Φιλοξενούμενοι σε πρώτο χρόνο, αλλά απαντάν σε δεύτερο με ακόμα δύο πόντους από το Γιαννάκη. Ευχαριστός, στημένος, αλλά από τη γωνία. Σκέφτηκε να πάει στο λογικό, δεν το έκανε. 12 δεύτερα για την Black Mappa. Καλογερόπουλος αστευχή. 6 δεύτερα για το Παντζεράκια. 3-2 αυτό το lay-up. Μπάλα μέσα για την μπάλα. 33-46 στο συν 13 η Black Mappa. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στη Σοφριά. Η Black Mappa έχει θέσει γερές βάσεις για την τρίτη της νίκη φέτος. Μαλιγιάννης αστοχή. Λέων οι φιλοξενούμενοι αρκεί να κάνουν διαχείριση. Αφορά το δικό της περνάει κλέψιμο για τους φιλοξενούμενους. Καλογερόπουλος αφήνει τον Μαλιγιάννη. Δεύτερο στο ρολόι. Μοναδάκης έγινε ψηλά για σκριν. Ωραία πάσα. Καλά, έχει φάουλ, ναι. Δικαιολογημένα. Νομίζω έξαλλος ο Μαλιγιάννης. Πέρασε πολύ ωραία πάσα. Ο Γιαννάκης στον διάδειξα τον Μαλιάρο, αστοχό. Λιβάνω τον Κατσιγιάννη. Ωραία πάση στον Πάγκαλο, ο οποίος θα δίστασε να σκοθεί. Δύο βολτέ για τον Ψηλό.
πυραμίδα της φιλανθρωπίας. Ο Πάγκαλος. Άκουσε η πρώτη. Έστωσε η δεύτερη. Ο Κατσιάνης δεν απαντάει. Το προβάδισμα των φιλοξενούμενων πλέον προσεγγίζει το σύνδι 20 34-52. Λογικά τα υπόλοιπα 8 λεπτά που μένουν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Καλογερόπουλος παστοχή. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το Black Mamba θα φάσει το 3-3 και θα ρίξει τα παντζαράκια στο 2-4. Καλώς για 2, αστοχή. Λυπάμαι τον Καλογερόπουλο. Μαλιγιάννης. Στην αυτόν, ναι. Γιαναράκη. Συνδυνικά θα πάρει και την ευθύνη. Σουτ για 3, αστοχή. Για τους κίτρινους μέσα ο Πάλας στην θέση του Καλιακούδα. Time out με 7:20 να μένουν στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out. Κατσιάνη θα ανεβάζει. Πάλας παίρνει την μπάλα χαμηλά. Μαλιαρός, Πάγκαλος ελεύθερος. Αλλά ο 3 Μαλιαρός θα κατεβάζει στο κυβικό αριμπάου και κερδίζει το φάουλ. Επαναφορά από την baseline για τα παντζεράκια. Κατσιάνη. Παλά. Κουμιστράει. Καλογερόπουλος. Διατηρεί την κατοχή. Πάει μέχρι μέσα. Αφήνει τον Γιαναράκη. Αυτό το φλότερ. Ευχαριστώ. Κατοχή και πάλι για την Black Mamba. Μαλιγιάννης από το σπίτι του και κάνει thumbs up στον πάγκο. Πρώτο τρίποντα για τον Μαλιγιάννη. Ένα έχει ο Γιαναράκη. Για τους φιλοξενούμενους κατοχήκα να περνάει σε εκείνους. 34-55. 6 λεπτά με το ρολόι. Κάτι μαγικό ψάχνουν για να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι. Οι κίτρινοι. Στην πάσα, δύο ακόμα πόντι για τον guard της Black Mamba. Κάνει καλοφύρια με τα χέρια του. Καλογερόπουλος.
σε το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν κανέναν λόγο να βιαστούν. 14 η μπάλα στα χέρια του Μαλιγιάννη. Σλαϊδής Μαλιγιάννης για 3 μπλοκ από τον Μαλιάρο. Επαναφορά από το πλάι για τα μπαντζαράκια. Time out. 5.26 το ρολόι, 34.59 μπροστά η Black Mappa. Επιστρέφουμε το time out. 5.20 το ρολόι, κλέψιμο. Υπάρχει αυτό το σλαϊδί. Για να ράκει μέχρι μέσα, τελειώνει και αυτή τη φάση. Εκείνος και ο Μαλιγιάννης οδηγούν την Black Mappa στο τελευταίο δεκάλεπτο, 5 πόντι για τον καθένα από αυτούς τους δύο. Ευχαριστός, Πάγκαλος σηκώνεται και τελειώνει τη φάση. Για να ράξεις αστοχή. Λοιπόν, το ευχαριστώ. Κλέψιμο από τον Παπαναδοσόπουλο. Για να ράξεις κερδίζει το φάουλ. 2 ακόμα βολές. Για τον high scorer σήμερα της Black Mappa. Εστοχή πρώτη. Ακόμα για τον Γιαννάκη. Έστοχη. 36-60. Και 4-20 απομένουν. Δοκιμάζει το χέρι του για 3. Αλλά αστοχή. Δύο βολές για τον Πάγκαλο. Άστοχη πρώτα από τον Γκάνι. Και η δεύτερη, ριμπάνω το κριτικό. Καλογερόπουλος κερδίζει το φάουλ. Χαμηλά. Επαναφορά από το πλάι με τον κριτικό. Γιαννάκης γυρνάει, δεν τελειώνει τη φάση. Ριμπάνω τον αδερφό του. Καλογερόπουλος, κριτικός, στημένος, αλλά από 3. Ακόμα ένα rebound από τον Νίκο τον Γιαννάκη, ο οποίος ήταν έτσι τον αδερφό του, ο οποίος αστοχή. Ευχαριστώ. Καλιακούδας, αστοχή, επιθετικό rebound
αλλά ούτε ο Κατσιάνης δίνει τη λύση. Ωραία, τα πάσα, δύο πόντια ακόμα για τον Καλογερόπουλο. Η διαφορά πλέον έχει ξεφύγει για τα καλά. Τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Χαλιακούδας, Κατσιγιάννης, δίστασε να σκορθεί για τρεις. Πέρασε μέχρι μέσα, τελείωσε τη φάση. Ευχαριστός. Ούτε εκείνος, Πάγκαλος. Τρίτο σερί, επιθετικό rebound για τους κίτρινους. Γκάνης, ωραία προσπίση. Αστοχός. Τέσσερα επιθετικά rebound. Πάγκαλος. Από εκεί και εκείνος. Καλαγερόπουλος, δύο εύκολοι πόντι. Στους τέσσερις ο Καλογερόπουλος. Ελιακούδας Αφοδιάτρης, Κατσιγιάννης. Εύστοχος εκείνος. Μέσα Αυτζής και Πάφος για τους κίτρινους. Μέσα ξανά Μαλιγιάννης στη θέση του Νίκου του Γιαναράκη. Για την Black Mamba. Ωραία πάσα στο Γιαναράκη. Σουτιά τρεις. Ο Σλαϊδής. Κατσιγιάννης. Αυτζής. Πάφος. Αυτό τώρα από το lay-up. Και πάνω του κριτικού. Ένα τίκος επομένει. Πάω του Κατσιγιάννη. Τρίτο. Και για τα παντζαράκια ήδη τρία έχουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Παντζαράκι δεν συγκρατεί, κατοχή περνάει για τα παντζαράκια. Έξω ο Πάγκαλος, μέσα στη θέση του. Ξανά Μαλιαρός. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Κατσιγιάννης θα δοκιμάσει το χέρι του και θα εκδοχίσει ξανά. Δύο τριγωτάκια από τον ποιοτικό γκάρντ των κίτρινων. Κριτικός. Γιαναράκης. Δεν πέρασε η πάσα του κριτικού. Το κόψιμο του Βαγγέλη. Πάφος θα σηκωθεί για δύο. Θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Γκάνη. Κατσιγιάννης και αυτό. Άστοχος τώρα. Μαλιγιάννης κατεβάζει. Λογικά οι φιλοκρινούμενοι δεν θα προχωρήσουν σε επίθεση. Τέλος παιχνιδιού, 42-64, τρίτη νίκη φέτος για την Black Mamba.